από το Βερολίνο. Οι αναλυτικές φωτογραφίες για τα ξένα πρακτορία και τα ελληνικά και τους Έλληνες φωτορεπόρτερ. Είναι η πρώτη στιγμή της συνάντησης. Με τα τυπικά χαμόγελα, την ευγενική χειραψία. Σε λίγο αρχίζει η κουβέντα και σε λίγο νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τα θέματα τα οποία θα βάλει στο τραπέζι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μίλησε ήδη και τις γερμανικές αποζημιώσεις ο Γιάννης Οσουλάς. Έκανε μια πρώτη νίξη, θα έλεγα εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος υπενθύμησε ότι. Χωρίς να υπάρξει απάντηση από την Μέρκελ. Και χωρίς να δοθεί τεράστια έμφαση. Δεν παίρνουν οι Γερμανοί. Τα μηνύματα από το Βερολίνο τα έχουμε λάβει και τις προηγούμενες μέρες. Το είχαν πει. Το είχαν πει. Οι Γερμανοί δεν παίρνουν το χάρτη. Έχει κλείσει νομικά και πολιτικά το θέμα. Το είχαν ξεκόψει, παιδιά. Εμείς δεν βγαίνουμε για αυτό. Εμείς δεν βγαίνουμε από τη συζήτηση. Αλλά οι Γερμανοί όταν είναι σε επίσημο επίπεδο δεν παίρνουν ποτέ σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλες χώρες οι οποίες θα διεκδικήσουν να ανοίξει πόρτα. Έχει ανοίξει τώρα η Πολωνία δική τη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι στην Πολωνία υπήρχαν και τα στρατόπεδα συγκέντρωση, έτσι. Λοιπόν, σε άλλο σαλονάκι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα καθίσει με την κυρία Καγιαλάνη. Όχι, απλώς βρήκε καρέκλες. Έχει έναν αποπροσανατολισμό σήμερα η επισκέπτρια. Αλλιώς χαιρετάει τους αξιωματούχους. Ή της αρέσουν οι χώροι και ρωτάει συνεχώς γι' αυτό. Άρα στο παραδοσιακό. Στο παραδοσιακό σαλονάκι. Να δούμε. Εντάξει. Υπάρχουν και αντιπροσωπείες που θα καθίσουν. Θα καθίσει τον ευχαρίστησα. Είναι αυτά που καταλάβαμε από τα γερμανικά της Μέρκελ. Και αυτά που καταλάβαμε και εμείς. Μέχρι να καταλάβαμε γερμανικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε εδώ όμως τον άνθρωπο που θα μας βοηθήσει να ακούσουμε την μετάφραση των όσων θα πούν Προκόπης Παυλόπουλος και Άγγελα Μέρκελ. Κύριε Καγκελάριε, και αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στην Προεδρία της Δημοκρατίας και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για αυτή σας την επίσκεψη, γιατί έτσι μου δίνεται η ευκαιρία να ανταποδώσω, κατά κάποιο τρόπο βέβαια, την θερμή υποδοχή και φιλοξενία την οποία μου επιφυλάξατε στο Βερολίνο, στην Καγκελαρία, στις 18 Ιανουαρίου του 2016. Κρατάω στη μνήμη μου εκείνη την θερμή υποδοχή και τη θερμή φιλοξενία, γιατί συνέβη κάτι τότε το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για εμάς τους Έλληνες και για τις σχέσεις μας. Διαλύθηκαν κάποιες παρανοήσεις στην εποχή εκείνη σχετικά με την ήδη λυμένη, το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, σήμερα ήδη λυμμένη από τότε αμετάκλητη απόφαση της Ελλάδας να παραμείνει σταθερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σκληρό πυρήνα της στην Ευρωζώνη. Έκτοτε εμείς οι Έλληνες αποδείξαμε πόσο συνειδητοποιημένοι οι Ευρωπαίοι είμαστε. Ακολουθήσαμε σταθερά την ευρωπαϊκή πορεία, κάνοντας πολλές θυσίες, πράγμα που αναγνωρίσατε κι εσείς και χαίρομαι για αυτή την αναγνώριση. Πολλές θυσίες, ακόμα και για λάθη τα οποία δεν θα μπορούσαν να μας αποδοθούν και ήταν θυσίες και σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Ύστερα από την άρση αυτών των παρανοήσεων στις οποίες αναφέρθηκα, πρέπει να πούμε εμείς οι Έλληνες ότι η Γερμανία και εσείς προσωπικώς στηρίξατε πολλαπλώς την πορεία της Ελλάδας για την έξοδο από αυτή την επώδυνη περίοδο των μνημονίων. Αλλά θέλω, κυρία Καγκελάρια, να σας τονίσω ότι αυτό που κάνατε, η στήριξη της Ελλάδας, ήταν κάτι το οποίο ήταν καλό και για την ίδια τη Γερμανία και τόνωσε και το δικό σας ηγετικό προφίλ, τη δική σας ευρωπαϊκή ηγετική φυσιογνωμία, γιατί στηρίζοντας την Ελλάδα την εποχή εκείνη, ακόμα και τώρα, στηρίζετε τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Άλλωστε, όλοι ομολογούν σήμερα κάτι, ότι όπως εμείς οι Έλληνες δεν διανοούμαστε την πορεία μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωζώνης, άλλο τόσο, ξέρετε, η ιστορική φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ήταν ίδια χωρίς την Ελλάδα μέσα στους κόλπους της Ευρώπης. Οι σχέσεις μας, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ καλές. Οι συνομιλίες θες με τον Πρωθυπουργό το απέδειξαν. Συζητήσατε όλα εκείνα που έπρεπε να συζητηθούν.
Δεν θα επισέβδω στα θέματα αυτά, γιατί δεν είναι της αρμοδιότητάς μου φυσικά. Μένω μόνο στην πάγια θέση της Ελλάδας, όπως σας είναι γνωστή, σχετικά με το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές αποζημιώσεις για τα εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα, που θεωρούμε εμείς οι Έλληνες ότι είναι οι απαιτήσεις αυτές νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες και πρέπει να λυθούν στο αρμόδιο ευρωπαϊκό φόρουμ, δικαστικό φόρουμ, ορθότερα θα έπρεπε να πω νομικά, με βάση τον διεθνή και τον ευρωπαϊκό μας νομικό πολιτισμό. Αλλά ακριβώς επειδή οι σχέσεις μας είναι σε αυτό το εξαιρετικό επίπεδο, είναι ώρα να σταθούμε στη βασική μας προτεραιότητα σήμερα. Έχουμε μπροστά μας, κύριε Καγκελάρη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Και αυτή η κρίσιμη συγκυρία λέγονται ευρωεκλογές. Και είναι κρίσιμη συγκυρία γιατί δεν θα διστάσω να το πω ευθέως. Η Ευρώπη κινδυνεύει. Το οικοδόμημα που με τόση φρόνηση και τόσο κόπο οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησαν κινδυνεύει από μορφώματα λαϊκισμού τα οποία ευθέως βάλουν κατά του οικοδομήματος της Ευρώπης και επιθυμούν την κατάρρευσή του. Το ζούμε σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζείτε και στη Γερμανία. Και ξέρω τον αγώνα που έχετε δώσει και εσείς προσωπικά. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και του ευρωπαϊκού υποδομήματος είναι τόσο περισσότερο σημαντική όσο ο ρόλος της Ευρώπης, σήμερα ιδίως στον ταραγμένο κόσμο μας, υπερβαίνει κατά πολύ τους λαούς της Ευρώπης. Η Ευρώπη, κυρία Καγκελάρη, έχει ένα ρόλο πλανητικό να διαδραματίσει. Ένα ρόλο που άλλες δυνάμεις, που σύμφωνα με την προοπτική τους έπρεπε και αυτές να το διαδραματίσουν, είτε δεν μπορούν, είτε δυστυχώς δεν θέλουν να το διαδραματίσουν. Σε εμάς ανήκει λοιπόν, στην Ευρώπη μας, να παίξει αυτόν τον πλανητικό ρόλο που αφορά την υπεράσπιση θεμελιωδών αρχών και αξιών για την ανθρωπότητα, όπως είναι η ειρήνη, ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, η δικαιοσύνη και ιδίως η κοινωνική δικαιοσύνη. Για να το πράξουμε αυτό, πρέπει να κοιτάξουμε εν ώψη ευρωεκλογών, μάλιστα, τις προτεραιότητες μας. Και κυρίως να τις κάνουμε πράξη μετά τις ευρωεκλογές. Οι προτεραιότητες αυτές για εμάς τους Έλληνες, είχα την ευκαιρία να τα συζητήσω αυτά και με τον φίλο μου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Φρανκ Στάιμαγερ. Οι προτεραιότητες αυτές είναι τρεις κατά βάση. Η πρώτη αφορά την τόνωση του πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Η Ευρώπη, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, και ιδίως όσα συμβαίνουν στην Μεσόγειο, και ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, η Ευρώπη δεν μπορεί να μην έχει δική της σταθερή εξωτερική πολιτική και πολύ περισσότερο πολιτική ασφάλειας. Μέσα σε αυτή την πολιτική ασφάλειας εντάσσεται και το ζήτημα της αλληλεγγύης που πρέπει να επιδεικνύουμε εμείς οι Ευρωπαίοι μεταξύ μας. Δεν ξεχνάμε, κυρία Καγκελάρη, ότι η Ευρώπη στηρίζεται στον πυλώνα της αλληλεγγύης, άλλωστε η διακήρυξη Σουμάν είναι πάντοτε προμετωπίδα όλων των συνθήκων και των σημερινών συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η αλληλεγγύη γίνεται τόσο περισσότερο αναγκαία σήμερα, όσο είναι γνωστό ότι πάνω σε αυτήν κρίνεται αυτό το υπαρξιακό ζήτημα, το μεταναστευτικό και προσφυγικό, για το οποίο ευχαριστούμε που αναγνωρίσατε την στάση των Ελλήνων και της Ελλάδας. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε πράξει αυτά τα οποία πρέπει να πράξουμε και μάλιστα και παραπάνω, γιατί αισθανόμαστε πραγματικοί Ευρωπαίοι, κάτι που δεν έχουν κάνει οι άλλοι εταίροι μας, ορισμένοι από αυτούς τουλάχιστον, και στους οποίους πρέπει να υπενθυμίσουμε την εφαρμογή της αρχής αλληλεγγύης και το γεγονός ότι δεν είσαι Ευρωπαίος. Είναι μεγάλη τιμή, αλλά αυτό έχει και υποχρεώσεις τις οποίες οφείλουμε να τηρούμε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνω τούτο για εσάς. Στο θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο πλαίσιο της Γερμανίας, δείξατε ένα πολύ μεγάλο θάρρος. Και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Σας το είχα πει και στο Βερολίνο, σε δύσκολες ώρες. Έχετε πληρώσει, κυρία Καγκελάρια, μεγάλο κόστος προσωπικό. Αλλά οι ηγετικές φυσιογνωμίες δεν υπολογίζουν το κόστος. Όπως σας είχα πει και στο Βερολίνο, εσείς ως καγκελάριος συνομιλείτε με την ιστορία και όχι με τη συγκυρία. Θυμηθείτε το αυτό. Πολλοί θα σας λένε ότι το κόστος αυτό είναι μεγάλο για εσάς. Σημασία έχει τι αφήνει κανείς πίσω του για τη χώρα του και την Ευρώπη. Και αυτό η Ευρώπη, η ιστορία γενικότερα, τη στάση αυτή
Να είστε βέβαιοι ότι αυτή τη στάση θα σας την αναγνωρίσει και η ιστορία και ελπίζω να την αναγνωρίσει και ο γερμανικός λαός. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο πυλώνας που αφορά την στήριξη της Ευρωζώνης. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην νομισματική πολιτική, όχι τόσο στην οικονομική που θα έπρεπε να δώσουμε. Πρέπει λοιπόν και στο πλαίσιο της Ευρωζώνης να δούμε τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και είναι αναγκαίες για να στηριχτεί η Ευρωζώνη. Εμείς πιστεύουμε οι Έλληνες ότι αυτό συναρτάται σύμφωνα και με την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διαμόρφωση σταθερών κανόνων λειτουργίας του Eurogroup. Πρέπει το Eurogroup να αποκτήσει πιο σταθερούς κανόνες λειτουργίας. Πρέπει να ολοκληρωθεί η μορφή του ESM ώστε να γίνει πραγματικό Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και επίσης πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια κρίση χρέους που μας έρχεται. Έρχεται αυτή η κρίση, τη βλέπουν, είναι παγκόσμια η κρίση χρέους και πρέπει ακριβώς να έχει τα μέσα η τράπεζα για να κάνει τη δουλειά της και οπωσδήποτε να αποκτήσει έλεγχο στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος, γιατί αυτό σημαίνει μια πραγματική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας αφορά το κοινωνικό κράτος. Τέλος, λοιπόν, να εξηγήσουμε ότι εδώ πέρα προφανώς υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στη μετάφραση. Δεν ακούει Καγκελάρο στην μετάφραση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μάλλον. Θα τις φτιάξουν το σύστημα, θα τις αλλάξουν το σύστημα. Κάτι τέτοιο δείχνουν να αναζητούν οι δύο πλευρές τα δύο μέρη. Γι' αυτό έχει κάνει παύση ο ανώτατος πολιτικός παράγοντας στα όσα έλεγε, επιχειρώντας να βρουν κάποιο άλλο. Να βρεθεί η λύση, να διορθωθεί το τεχνικό πρόβλημα για να ακούει η Καγκελάριος. Έτσι, αυτό να καταλαβαίνει. Να καταλαβαίνει. Για να, λέει, γιατί να υπάρχει αυτόματη μετάφραση. Είναι προφανώς σημαντικά αυτά που λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, εντάξει. Δεν το είχαν εύκαιρο μάλλον ένα εναλλακτικό μηχανηματάκι. Εγώ θα τονίσω. Είναι αυτό, τα παραλυπόμενα της συνάντησης αυτό. Θα τονίσω μέχρι να ξαναμιλήσει ο κύριος Παυλόπουλος. Θα τονίσω ότι είναι νομικός ενεργές και δικαστικός επιδιώξιμες οι γερμανικές επανορθώσεις. Το λέει και ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος βεβαίως είναι γνωστό ότι είναι και συνταγματολόγος. Αναφερόμενος στα εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής, ήταν ευθύτατη η αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας από το δεύτερο κιόλας λεπτό που απευθύνθηκε στην Γερμανίδα Καγκελάριο. Αποφάσισε δηλαδή πρώτα να κάνει μια αναφορά στη στήριξη της Ελλάδας προς την έξοδο από τα μνημόνια και αμέσως μετά έβαλε στο τραπέζι ακριβώς τα εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής. Αλλάζουν μεταφραστές. Θα κάτσει δίπλα της και θα κάνει από πολύ μετάφραση. Κοντά τη μετάφραση χωρίς το ακουστικό. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχουν οι άνθρωποι. Ένα ζήτημα τελευταίο, την τρίτη προτεραιότητα, έλεγα προηγουμένως, που έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η προτεραιότητα που σχετίζεται με την στήριξη του κοινωνικού κράτους. Δυνατά στα γερμανικά. Τότε θα ξανά την πρόταση. Ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, που είναι το κόσμημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού γενικότερα. Οφείλουμε να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, να μειώσουμε δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες, διότι είναι γνωστό ότι πάνω στο ζήτημα αυτό οι κοινωνικές ανισότητες, στην έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης στηρίζονται όλα αυτά τα μορφώματα λαϊκισμού που επιδιώκουν την κατεδάφιση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ευτυχώς το πρόβλημα προέκυψε στο τέλος, δεν θα σου κουράσω περισσότερο. Θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι που βρίσκεστε εδώ. Ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ.
και θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία κατά την άσκηση των υψηλών σας καθηκόντων και την επιτέλεση της υψηλής σας αποστολής. Και κλείνω με αυτό για μια ακόμα φορά. Στις ευρωεκλογές που έρχονται, ας αποδείξουμε οι πραγματικοί Ευρωπαίοι ότι είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε την Ευρώπη, να στηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Οικοδόμιο. Ich glaube, jetzt ist wieder in Ordnung. Μπορούμε να ξανακούμε. Warten Sie einen Moment, weil ich... Ja. Problems of technology. Have only to wait for... Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte mich bedanken für die Demokratie. Ich möchte mich bedanken, dass Sie mich bedanken für αυτήν την τόσο ευχάριστη και εγκάρδια συνάντηση μετά από τη συνάντηση που είχαμε στο Βερολίνο. Πρέπει να πω ότι έκτοτε στις ελληνογερμανικές σχέσεις έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον μας η Ελλάδα όχι μόνο να μείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι, αλλά είναι ένα ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε 4 εκατομμύρια ανθρώπους που επισκέφθηκαν πέρυσι από τη Γερμανία την Ελλάδα ως τουρίστες. Βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον μας και χαιρόμαστε που η Ελλάδα κατάφερε να ολοκληρώσει τα προγράμματα, να φέρει σε πέρα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οπότε ξεκινά μια νέα φάση στηριζόμενη στις ίδιες τις δυνάμεις. Μια φάση την οποία θέλουμε να στηρίξουμε σε διμερές επίπεδο. Δηλαδή με μια σειρά από συνεργασίες, από εταιρικές σχέσεις, είτε πρόκειται για συνεργασίες επίπεδο νεολαίας, έρευνας, εκπαίδευσης, αλλά πολιτισμού, αλλά και οικονομίας. Έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία και τιμή να μας δίνεται να εκπροσωπήσουμε τη Γερμανία, να είμαστε τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντικός τόπος επενδύσεων. Φυσικά, ο κόσμος πέρασε πολύ δύσκολες εποχές και ελπίζουμε ότι και η οικονομική ανάπτυξη, η οποία πραγματικά υπάρχει πλέον, να έχει αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος ουσιαστικά ύπαρξη τη κοινωνική οικονομία τη αγορά. Ελπίζω να μπορούμε να στηρίξουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, έχουμε αντιμετωπίσουμε πληθώρα προκλήσεων στην Ευρώπη και εδώ αυτέ μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε μόνο από κοινού όσον αφορά το ρόλο μα στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια δυνατή και νέα Ευρώπη με κοινέ απαντήσει που θα δίδονται. Εδώ λοιπόν δυστυχώ δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο προόδου που θα επιθυμούσαμε και συμμερίζουμε την ελληνική θέση απολύτως όσον αφορά το ζήτημα των προσφύγων, ότι εδώ πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θίγει και αφορά όλους μας. Η Γερμανία ανέκαθεν τόνισε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνη της την Ελλάδα, απλά λόγω της γεωγραφικής της θέσης που την αναγκάζει να δέχεται τόσους πολλούς ανθρώπους. Γνωρίζουμε ότι ακόμα και σήμερα η κατάσταση σε αρκετά νησιά είναι πολύ τεταμένη. Και γι' αυτό από γερμανικής πλευράς θα στηρίξουμε μια κοινή πολιτική ασύλου και την προσφυγική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί πιστεύουμε ότι κάθε χώρα πρέπει να συμβάλλει στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Επίσης, διαπιστώνουμε τις θεραλαίες προσπάθειες εν ώψη και των γειτόνων στα Δυτικά Βαλκάνια από πλευράς Ελλάδας, τη συμβολή της Ελλάδας εδώ, ούτως ώστε να υπάρξει ένας κοινός παρονομαστής, μια συνοχή. Και αυτό έχει να κάνει με το ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας. Που αυτό το αποτέλεσμα δηλαδή δεν είναι μόνο καλό για το μέλλον της γειτονικής σας χώρας, αλλά κατά την άποψή μου είναι καλό εν τέλει και για την Ελλάδα, αλλά και για μας όλους στην Ευρώπη να υπάρχει μια ειρηνική εξέλιξη εδώ και βέβαια
Αυτό προϋποθέτει μια πολύ θαραλέα προσέγγιση. Εν κατακλείδη, πρέπει να πω ότι αναλαμβάνουμε απόλυτη ευθύνη για την ιστορική μας υποχρέωση που έχουμε και ευθύνη, ξέρουμε, για τα εγκλήματα τα οποία διαπράχθησαν από πλευράς εθνικοσοσιαλιστών στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι υπόθεση καρδιάς να ασχοληθούμε, να στηρίξουμε την Ελλάδα προς όφελος και των δύο κρατών, και της Ελλάδας και της Γερμανίας. Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις. Ακούσαμε και την τελευταία απάντηση της κυρίας Μέρκελ.